Προχωράμε κάλεσμα για το χτίσιμο μιας επαναστατικής αριστεράς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Απευθύνει η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Πρόκειται για ένα από τα μικρά κόμματα που συμμετέχουν σε όλες σχεδόν τις εκλογές, αλλά και στις ευρωεκλογές. Εν ώψη λοιπόν αυτής της μάχης, στους βασικούς άξονες της στρατηγικής της ΟΚΔΕ, αναφέρθηκε η υποψήφια ευρωβουλευτής Νάντια Τζόρτζη. Κάλεσμα στήριξης του ψηφοδελτίου της στη μάχη των ευρωεκλογών απευθύνει η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Η ΟΚΔΕ, όπως τόνισε η υποψήφια ευρωβουλευτής Νάντια Τζόρτζη, παλεύει για την οικοδόμηση μιας επαναστατικής αριστεράς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ενάντια στη φτώχεια, της ιδιωτικοποίησης, την καταστολή και την πολιτική σύψη. Στις ευρωεκλογές της 9ης Ιούνιου η ΟΚΔΕ κατεβαίνει με ένα σχέδιο αγώνων απέναντι στην ακρίβεια, στη φτώχεια, στην καταστολή και στον πόλεμο. Θέλουμε να σπάσουμε το παραμύθι το οποίο θέλει για άλλη μια φορά να πουλήσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη περί πολιτικής σταθερότητας. Αυτή η σταθερότητά του σημαίνει να συνεχίσει να εξαπολύει αντεργατικές και αντιλαϊκές επιθέσεις, να μας βυθίσει όλο πιο βαθιά στον πόλεμο και να συνεχίσει να κυβερνάει με διαρκή κοινοβουλευτικά, δικαστικά και πολιτικά πραξικοπήματα. Θέλουμε να ανοίξουμε αγώνες παντού πάνω στα μέτωπα όπως αυτό της ακρίβειας. Πάνω στη φτώχεια μας, με τους μισθούς οι οποίοι φτάνουν μόλις μέχρι τα μισά του μήνα. Πετρελαιάδες, σούπερ μάρκετ, πάροχοι ενέργειας και τράπεζες καθημερινά ληστεύουν το εισόδημά μας και βλέπουν τα υπερκέρδη τους να αυξάνονται. Απέναντι στις εργασιακές σχέσεις μεσαίωνα που χτίζονται καθημερινά, που θέλουν τους εργαζόμενους σύγχρονους δούλους, θύματα καθημερινά των εργατικών ατυχημάτων, όπως αυτό εδώ πέρα στη δική μας πόλη με τον οικοδόμο, ο οποίος απεβίωσε εν ώρα εργασίας. Είναι δολοφονίες. Απέναντι στα νέα λουκέτα, τα οποία έχουν διαλύσει τον παραγωγικό ιστό της χώρας και έχουν αντικατασταθεί από οικονομία τζόγου που στηρίζεται πάνω στην εστίαση, που δεν προδιαγράφει τίποτα άλλο για το μέλλον μας, πέρα από το να είμαστε τα γκαρσόνια όλης της Ευρώπης. Απέναντι στους εξοπλισμούς, οι οποίοι έχουν αιμορραγεί στον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μαζί με την ανοχή της αντιπολίτευσης είναι μπροστάριδες αυτή τη στιγμή σε όλα τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλουν να θυσιάσουν για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό, χτυπώντας το ιδιωτικό τους επίπεδο για να πληρώνουν τα δεκάδες δις εξοπλισμού ή και βάζοντάς τους και στην πρώτη γραμμή, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά. Είναι συνένοχοι στη σφαγή των Παλαιστινίων, στην γενοκτονία ενός λαού που παλεύει ηρωικά για να περασπιστεί την πατρίδα του και να μπορέσει να επιβιώσει στη γη. Μαύρο και στα δεκανίκια της αντιπολίτευσης, που είναι με τα δύο χέρια υποστηρίζουν την πολιτική της κυβέρνησης στις ιδιωτικοποιήσεις, στα αντεργατικά μέτρα, στον πόλεμο και εννοείται πως καλύπτουν την διαφθορά αυτής της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης παρουσιάζεται ως κυρίαρχος αυτή τη στιγμή και ως η μοναδική λύση για την ψήφο του ελληνικού λαού. Και εννοείται πως παλεύουμε απέναντι στην ακροδεξιά, γραφική και γελία, που προσπαθεί να παριστάνει την αντισυστημική για να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό, εξυπηρετεί μόνο μια μετατόπιση του πολιτικού σκηνικού προς τα δεξιά και χρησιμεύει σαν μια εφεδρεία για να χτυπηθεί ξανά το εργατικό κίνημα. Όλοι αυτοί υποστηρίζουν την παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μας προδιαγράφει ένα μέλλον μιας οικονομίας που τρώει τις σάρκες της, με τα χρέη να εκτοξεύονται καθημερινά, δημόσια, ιδιωτικά και ασφαλιστικών ταμείων, με το να βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο σε αυτήν την πολεμικού τύπου οικονομία και να ακολουθούμε σαν υποτακτικά τα σχέδια έτσι των Ευρωπαίων και Αμερικάνων υπεριαλιστών. Θέλουμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να σπάσουμε τις αλυσίδες της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μνημονίων, να διαγράψουμε μονομερώς το χρέος. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με την ανάπτυξη των αγώνων της εργατικής τάξης και με το να χαράξουμε ένα δικό μας σχέδιο, το οποίο θα βάζει τις εξής αιχμές. Εθνικοποιήσεις κάτω από εργατικό έλεγχο στην οικονομία, συγκεκριμένα στους τομείς της ενέργειας, των τραπεζών, στις μεγάλες επιχειρήσεις, που θα μπορέσουν να ανασυστήσουν τον παραγωγικό ιστό. Θέλουμε
Θέλουμε δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Να σταματήσει τώρα η διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας και να σταματήσει τώρα η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Πλαφών στις τιμές, στα είδη πρώτης ανάγκης και στα ενίκια. Κατάργηση του ΦΠΑ για να μπορέσει αυτή τη στιγμή να είναι βιώσιμη, να μπορεί ας πούμε, να συντηρηθεί το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων. Βαριά φορολογία στους πλουσίους για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα δημόσιο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων, ένα πρόγραμμα κατασκευής λαϊκών κατοικιών. Και φυσικά να σπάσουμε στον δρόμο την κρατική τρομοκρατία.